Καταρχήν, καλή χρονιά, κυρία Παπαζαχαρίου, σε εσά, στου ακροατέ, στου θεατέ τη Δημοτική Τηλεόραση, σε όλο τον κόσμο. Θέλω να πω ότι αυτό που είπατε είναι δεδομένο. Έχουν άμεση συνάφεια τα δύο τα έργα. Από τη στιγμή δε που έχει γίνει και η κατασκευή του νέου δικτύου ομβρίων στην οδό Αρτεμισίας, το οποίο έχει αλλάξει η κατεύθυνση. Δηλαδή, ενώ παλιά όλοι οι αγωγοί συνέκλειναν στο ρέμα, στον πλακοσκεπή αγωγό της Αγίας Μαρίνας με τα γνωστά προβλήματα, λόγω της κατασκευής αυτού του έργου εδώ έχουμε αλλάξει τη ροή στο τμήμα αυτό και θα περάσουμε και έναν κεντρικό αγωγό μεγάλο, ήδη εδώ έχει περαστεί στην πλατεία. Προκειμένου η... Λειτουργήσε με τις γνωστές. Αυτό τώρα δεν είναι συνδεδεμένο ακόμα. Μένει το κομμάτι εδώ του δρόμου αυτού, το οποίο είναι στο καινούριο το πρόγραμμα. Νομίζω όμως ότι θα είναι πολύ καλύτερα, διότι έχουν προβλεφθεί πολύ μεγάλες διατομές εδώ στους αγωγούς των ομβρίων. Έχουν αντικατασταθεί τα παλιά δίχτυα τα ιταλικά και νομίζω ότι θα δοθεί μια μεγάλη λύση στο πρόβλημα. Από την άλλη, βεβαίως, και με την ευκαιρία που μου δίνετε να πω για ακόμη μια φορά να ζητήσω την κατανόηση των συνδημοτών, ιδίως στην οδό Αρτεμισίας, εκεί υπάρχουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις, ιατρία, γραφεία, κάτοικοι μόνιμοι που έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά από το κλείσιμο του δρόμου, όμως πιστεύω ότι όλα τα προβλήματα έχουν ξεπεραστεί. Το έργο αναμένεται πια να προχωρήσει με πολύ μεγάλη ταχύτητα και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα είναι έτοιμο. Έχει ξεκινήσει καταρχήν εκεί. Βεβαίως, έχει ολοκληρωθεί το δίχτυο των ομβρίων. Τώρα μένουν οι αποξηλώσεις τριών δέντρων από τις οποίες έχουμε βγάλει τις άδειες όλες τις απαραίτητες και εντός των επόμενων ημερών θα γίνει η αποξήλωση αυτή προκειμένου να αποκατασταθεί πια και ο δρόμος. Το τελευταίο που μένει είναι η οδοστρωσία και εκείνο το έργο τελειώνει ουσιαστικά. Σε αυτό εδώ της πλατείας πιστεύω ότι επειδή είναι λίγο πιο απαιτητικό όσον αφορά τα αισθητικά μέρη, είναι και η βάση του γλυπτού που θα μπει, είναι το συντριβάνι, είναι και μεγαλύτερη έκταση έργο. Πιστεύω ότι στους επόμενους δύο μήνες θα είναι και αυτό έτοιμο. Δεν θα προλάβουμε τη σεζόν. Ναι, βέβαια, οπωσδήποτε. Η ταλαιπωρία, σας είπα, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια επιβάρυνση οπτική, θα έλεγα, τουλάχιστον επειδή δεν επιβαρύνει κάποια ούτε επιχειρήσεις ούτε την κυκλοφορία. Η μεγάλη επιβάρυνση ήταν στην οδό Αρτεμισίας, στην οποία ο κόσμος έτσι λίγο ταλαιπωρήθηκε, όχι λίγο, αρκετά ταλαιπωρήθηκε για να λέμε και την αλήθεια. Δυστυχώς όμως δεν γίνεται να γίνει έργο χωρίς να υπάρξει και αντίστοιχη ταλαιπωρία. Εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω όλους εκεί για την κατανόηση που έχουν δείξει και νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα θα δικαιώσει και την υπομονή που έκαναν αλλά και τις θυσίες τις οποίες υποβλήθησαν με την έννοια ότι για ένα διάστημα δύο μηνών περίπου έχουν υποστεί ζημιές και στη λειτουργία των επιχειρήσεων, των γραφείων, των κατοικιών, όλα αυτά. Μια που είσαστε στη διάθεσή μας, να ρωτήσω και την Πιάτσα Ροτόντα τι γίνεται. Η Πιάτσα Ροτόντα έχει το έργο, αυτό που ήταν στο πρόγραμμα, έχει τελειώσει. Μένει ένα καινούριο έργο που έχουμε στο πρόγραμμα, που είναι η κατασκευή ενός συντριβανιού μέσα στον κυκλικό κόμβο. Η μελέτη έχει ήδη ετοιμαστεί. Τώρα, με την έγκριση του προϋπολογισμού του καινούριου έτους, θα αρχίσουν να τρέχουν οι διαδικασίες. Πρέπει να σας πω όμως ότι είναι πάρα πολλά τα έργα που δημοπρατούνται και εκτελούνται αυτή τη στιγμή και που έρχονται από το 2017. Όπως. Έργα πάρα πολλά, σας λέω, είναι αντιπλημμυρικά έργα στο Πυλί, στην Αντιμάχια, είναι στην Καρδάμενα, είναι στην Κέφαλο, ένα που είχαμε προχθές. Έχουμε υπογράψει σύμβαση. Ήρθε το έργο της αποκατάστασης και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω. Ο προσυμβατικός έλεγχος ολοκληρώθηκε σε ένα πολύ μεγάλο έργο βελτίωσης βατότητας αγροτικών και δημοτικών οδών που έχουμε, ασφαλτοστρώσεων κτλ. Ήρθε και ο προσυμβατικός έλεγχος, υπογράφουμε σύμβαση, ξεκινά. Είναι μια πλήρη σειρά έργων σε εξέλιξη. Στο Τιγκάκι, στο Μαρμάρι. Είναι πάρα πολλά έργα αυτή τη στιγμή. Θα προλαβαίνετε, οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν την. Σας έλεγα ότι υπάρχει ένας οργασμός εκεί. Οι άνθρωποι υπερβάλλουν πραγματικά προκειμένου να ανταπεξέλθουν. Θα σας έλεγα ότι τέτοιο αντικείμενο θα δικαιολογούσε τουλάχιστον τριπλάσιο αριθμό στελεχών να ασχολούνται. Όμως, παρά το γεγονός ότι ήδη έχουμε υποστεί με το σεισμό, ταλαιπωρίες, υπερορίες, όλα αυτά, είναι σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα και με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους τους συνεργάτες στις τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίοι πραγματικά κάνουν απίστευτη προσπάθεια.